στο χορευτικό μου, Κωνσταντίνε. Έτσι. Είμαι έτοιμος να χορέψεις κι εγώ. Μα το ξέρω, γι' αυτό ξεκινάω έτσι. Φυλάκι. Εννοείται. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, ευχαριστούμε που καλώς όρισες στο Excel End. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το μάθουμε σιγά σιγά. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και πάμε αμέσως με τη βοήθεια της Άννας να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ομορφιάς μας. Ό,τι να είναι λέγω τώρα. Λοιπόν, το έκανα πολύ κουλτούρα. Η Άννα είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Η Άννα είναι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Όλες οι γυναίκες είναι πολύ ωραία κορίτσια. Όλες μας είμαστε πάρα πολύ όμορφα κορίτσια. Είναι την ομορφιά της. Απλά θα γίνουμε ακόμα ομορφότερες με τις συμβουλές και τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ. Τώρα θα μας πει λοιπόν ποιο μακιγιάζ είναι της μόδας. Σωστά τα λέω. Έχω μάθει το μαθημά μου. Πολύ ωραία. Και στα μαλλιά μας. Θες να αρχίσω να χτενίζω εγώ την Άννα. Θες να δώσω τη ψαλίδα της, κάνει λίγες. Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ κάνω ωραίο σπάσιμο στο μαλλί της Άννας. Μην με καταστρέψεις. Όχι, δεν φυσικά. Μην με καταστρέψεις. Έχω μία σχέση ετών εδώ, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, παίρνω να δούμε πώς το κάνουμε και μετά θα μπει στο μακιγιάζ κατευθείαν. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν στην Άννα έχω κάνει ένα χρώμα το οποίο λέγεται το κλασικό ομπρέ χρώμα. Το οποίο έχει μία διχρωμία. Δηλαδή το μισό μαλλί είναι λίγο πιο σκούρο και οι άκρες είναι πιο ανοιχτές. Πρέπει να πάω για ρίζα το Σάββατο, γιατί ομπρέ έχω γίνει. Ναι, όπου να είναι θα γίνεις. Λοιπόν, Χριστιανάκη μου, θέλω να σου δείξω μερικά πράγματα. Μήπως να έρθει από εδώ ο Κωνσταντίνος, σε εξυπηρετεί περισσότερο. Όχι, εκεί είναι μια χαρά, εντάξει, μην κάνω και τους κουμπάρους. Λοιπόν, οι περισσότερες γυναίκες θέλουν, και εγώ αυτό που προτείνω στις γυναίκες, είναι να έχουν χτενίσματα τα οποία φαίνονται, να μην φαίνονται ότι είναι από κομμωτήριο και ιδιαίτερα πολύ χτενισμένες. Στη μόδα είναι αυτό το χρώμα, το όμπρε δηλαδή, και στη μόδα είναι το μαλλί να φαίνεται λίγο αχτένιστο και όχι ιδιαίτερα χτενισμένο. Όχι στυλιζαρισμένο, να είναι. Έριξα κάτι πρόχειρο και βγήκα. Ωραία. Τα περισσότερα κορίτσια με ρωτάνε στον δρόμο και μου στέλνουν και μηνύματα διάφορα πώς μπορούν να κάνουν αυτό το κυματιστό μαλλί, το αεράτο, χωρίς να είναι μπούκλα και χωρίς να είναι λάθος. Λοιπόν, ξεκινάω χωρίς χωρίστες και παίρνω το φίτσες από όπου εγώ θέλω. Από αυτή τη μεριά, από τη δεξιά λοιπόν μεριά της Άννας, για να έχουμε αυτό το κυματιστό μαλλί, δεν θα το ξεκινήσω από ψηλά, θα το ξεκινήσω από τη μέση και κάτω. Τοποθετούμε το σίδερο κατά αυτόν τον τρόπο και τυλίγουμε το μαλάκι να πηγαίνει δηλαδή προς τα πίσω. Μάλιστα. Και όχι προς τα μπροστά. Okay. Και δεν θέλω ιδιαίτερα ούτε λεπτό ψαλίδι να έχουν και τους βγει πολύ σφιχτή η μπούκλα, ούτε ιδιαίτερα χοντρό ψαλίδι, ώστε να μην έχουν το αποτέλεσμα. Επειδή εσύ είσαι μέσα στην εμπειρία και μπορείς να το δεις. Θες να αρχίσουμε να μετράμε για να ξέρουμε. Λοιπόν, κοίτα. Αυτό είναι. Δεν μετράμε. Αυτό είναι ένα νορμάλ για να κάνουμε το κύμα που θέλουμε, το οποίο δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Μπράβο. Λοιπόν, όταν λέμε ανοίξει, δεν το έχουμε χτενίσει για να γίνει όλο κυματιστό. Ναι. Εγώ θα αρχίσω να μετράω τώρα. Για να έχετε στο μυαλό σας, διπλώνουμε λοιπόν το μισό μαλάκι από τη μέση προς τα πάνω και θα αρχίσω να μετράω για να ξέρετε περίπου πού το πετυχαίνουμε. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την ποιότητα του μαλλιού και από το αν είναι κατσαρό ή όχι. Σωστά δεν τα λέω. Πάρα πολύ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Κριστίνα. Σε χώνω. Πάρα πολύ. Νομίζω μετράς λίγο γρήγορα. 20, 21, 22, 23, 24. Εγώ θα το πάω ότι περίπου 10 δευτερόλεπτα με 8 θα πρέπει να είναι. Ο χρόνος πρέπει να παραμείνει στο ψαλίδι. Το ίδιο κάνω και στην επόμενη του φίτσα. Θέλεις να το κάνεις εσύ στην επόμενη? Ναι. Ανούλα, έχουμε ασφαλίσει τα μαλάκια μας. Έχουμε κάνει ασφάλεια. Κοίτα να σου πω κάτι, μετά από τόσα χρόνια πια και εσύ που σε βάφω, σε χτενίζω. Το έχω μάθει. Νομίζω ότι το έχεις μάθει. Μα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Επειδή μου τα κάνεις εσύ, δεν τα έχω μάθει ακόμα. Τώρα μετράμε σωστά. Ένα. Δύο. Πιάζεσαι. Δύο. Τρία. Μου θέλει 8 εκπομπές, αγάπη μου, για να μην κάνουμε την μπούκλα. Ωραία, μπλάκα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ και εσύ δείξε μας το μακιγιάζ. Πρόσεξε τα μαλάκια. Θα προσέχω τα μαλάκια. Ωραία. Παίρνεις μικρή. Πάρε το ψελιδάκι. Πολύ γενναία σε βρίσκω σε ένα, κάθεσαι. Και εσένα σε βρίσκω πολύ γενναία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω. Βάζω την τούφα εδώ. Λάθος το βάζεις, Χριστίνα. Το βάζω απ' έξω. Το βάζεις απ' έξω. Απ' έξω. Μπράβο, Χριστίνακι. Και το φέρνω τρεις τροφές. Το φέρνω τρεις τροφές. Λίγο πιο μέσα. Λίγο πιο μέσα. Και την ακρούλα, μην καείς, μην το κλείσεις. Την ακρούλα θα κάω, καλέ. Προσεχή. Όχι, όχι. Καλά, κάνε βάθηση και θα το φτιάχνω. Μη σε νοιάζει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αφού η Χριστίνα χτενίζει την Άννα, θα δείξω ένα. Πώς μπορείτε μόνοι σας με ένα καφέ μολύβι σκούρο. Μπράβο, Χριστίνα. Τέλειο το έκανα. Αλήθεια το κάνεις τέλειο. Το έκανα τέλειο. Λίγο εδώ την ακρούλα θέλουμε. Ναι, ωραία, αυτό το κάνω. Κάνε εσύ, δείξε και τι θα κάνεις. Θα δείξω πώς με ένα μολύβι καφέ σκούρο μπορούμε να κάνουμε ένα σμόκι μάτι, ένα σμόκι eyes τέλος πάντων, το οποίο δεν θα είναι μαύρο και το ονομάζω εγώ σμόκι παραλλαγής. Δηλαδή δεν είναι μαύρο, είναι καφέ και δεν θα είναι και πάρα πολύ σκούρο. Ξεκινάμε και τοποθετούμε το μολυβάκι, το καφέ, στη ρίζα των βλεφαριδών από το πάνω μέρος του ματιού, εδώ πέρα, παντού. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτό, το ίδιο κάνουμε και σε αυτήν εδώ τη γωνία που σχηματίζει το μάτι, εδώ πέρα, και το ίδιο κάνουμε και λίγο προς τα μέσα.
Δηλαδή, στην ουσία, δίνουμε ένα σχέδιο και αφήνουμε το καπάκι του ματιού χωρίς να έχει χρώμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στο σαν άλλο. Σαν μέτρο το κάνεις δηλαδή, έτσι. Είναι, λίγο μπράβο. Έχω έναν οδηγό. Μπράβο αυτό. Ναι. Έχω έναν οδηγό. Το ίδιο κάνουμε και στο άλλο μάτι. Δηλαδή, περνάμε τις ρίζες, κοντά στις ρίζες βλεφαρίδες, περνάμε το καφέ. Το ίδιο κάνουμε και σχηματίζουμε μία γωνία για να έχουμε έναν οδηγό. Και το ίδιο κάνουμε και από πάνω. Λοιπόν. Κοίτα εδώ τι σου έχω κάνει. Καλά, Χριστίνα, πραγματικά. Μάθε τέχνη και άστινα. Αυτό Χριστίνα, θα πω. Πραγματικά, αν η Ανούλα μία μέρα δεν μπορεί. Ναι, εγώ πολύ ευχαρίστω. Θα... Όχι, σε παρακαλώ, πού σα το δείχνω. Πραγματικά είσαι πολύ καλή. Αλήθεια το λέω. Καλά, δεν θα. Μπράβο, Κωνσταντίνε, μπράβο. Εσύ μπράβο, όχι εγώ. Μπράβο που είσαι καλός δάσκαλος. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα με το ίδιο με το μολυβάκι αυτό που έχω κάνει στην Ανούλα, θα πάρω μια καφέ σκιά στον ίδιο τόνο του μολυβιού που έχω χρησιμοποιήσει. Δεν αλλάζω σκιά, άρα στην ουσία δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Και αρχίζω σιγά σιγά να σβήνω αυτό το μολύβι το οποίο τη έχω βάλει με ένα πινελάκι το οποίο είναι πολύ ευλίγιστο και με βοηθάει. Και το κάνω σιγά σιγά. Το ανοίγω, να μην φαίνεται σκληρό. Το ανοίγω. Ήδη άνοιξε και δεν κάνει αυτό το σκληρό. Το βλέπετε. Ήδη έχει... Άνοιξε λίγο το ματάκι σου, Άννα. Κλείσε λίγο. Άννα, μην τραβάς το μαλλί. Αν μην κουνιέσαι. Αν το θες το μαλλί με το τραβάς. Πάντως, Χριστίνα, με στορκίζομαι. Δεν περίμενε αυτή την εξέλιξή σου. Είδες, είναι καταπληκτικό πώς εξελίσσομαι. Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι αλματώδης η εξέλιξη. Αλματώδης. Χριστίνα, πραγματικά συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι και εγώ δεν το πιστεύω. Κάτι μου σου βάλει το κλειποδιό σου σκοτωθεί. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, εσύ το έχεις αυτό λίγο με μένα. Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Αφού είσαι γλιτός τόσες φορές από μένα. Διάφορα εγκλήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και στο άλλο μάτι και παίρνουμε το πινελάκι. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα κοντινό σε αυτό εδώ το μάτι και σβήνω με τον ίδιο τρόπο όπως στο άλλο μάτι, σβήνω το μολυβάκι το οποίο της έχω βάλει να μην κάνει αυτή τη σκληρή γραμμή που έχουμε κάνει. Με την ίδια καφέ σκιά συνεχίζω και κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αφού λοιπόν το μολυβάκι έσβησε και δεν μου κάνει πια εμένα σκληρό, το βλέπουμε. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν εμένα μου κάνει αυτό και μου έχει σβήσει, τώρα αφού το θέλουμε το μάτι έντονο, θα τη βάλω το ίδιο μολυβάκι και από κάτω, δηλαδή μέσα στο μάτι. Η Ανούλα θα κοιτάξει πάνω. Το Χριστινάκι δεν θα την πειράζει τώρα, μην φοβηθεί η Ανούλα και... Τι τρώτε εκεί! Γλυκά! Ναι, λέει, κοίτα λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα χρώματα είναι της μόδας, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ή φέτος είναι κάτι. Το σμόκι είναι διαχρονικό, τελεία. Μπράβο. Έτσι. Το σμόκι είναι ένα διαχρονικό χρώμα το οποίο είναι πάντα στη ένας μόδα. Τρόπος μακιγιάζ. Ένας τρόπος μακιγιάζ είναι διαχρονικό και δεν φεύγει. Ναι. Απλά να ξέρεις ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, το σμόκι είχε λίγο φύγει από τη μόδα. Α, ναι. Και έτσι θέλαμε πάντα τα make-up να είναι πιο shine, πιο λαμπερά και πιο άβαυτα σε εισαγωγικά. Άρα τώρα επανήλθε λίγο το σμόκι στην μόδα και μπορούμε να βάφουμε λίγο πιο έντονα τα μάτια μας. Δεν είναι κακό. Τέλει. Και μπορούμε να κάνουμε σμόκι. Γιώργος, καταπληκτικός. Αστέρι. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε σμόκι με όλα τα χρώματα, έτσι. Δηλαδή δεν, το σμόκι δεν είναι κατά ανάγκη. Είναι πολύ ενημερωμένη. Τι λες τώρα, αγάπη. Έχω διαβάσει και αστεία. Δεν είναι κατά ανάγκη, ας πούμε, να είναι μαύρο ή καφέ. Αυτό που λέω μπορεί τώρα. Μπορεί να είναι μπλε σκούρο. Αυτό που είπα αυτή τη στιγμή τώρα. Μπορεί να είναι ένα μπλε σκούρο, ένα μελιτζανί σκούρο, ένα καφέ σκούρο. Εγώ αυτή τη στιγμή δείχνω σε καφέ αποχρώσεις. Τέλεια. Λοιπόν, αφού μόνο με το μολυβάκι έχω κάνει όλο αυτό και με την καφέ του τη σκιά που πάει μαζί είναι η ίδια απόχρωση, τη σβήνω πάλι το μολυβάκι που έχω βάλει από κάτω με την καφέ τη σκιά. Το βλέπουμε. Τέλειο, το βλέπουμε υπέροχα. Και είναι παιδιά πάρα πολύ γρήγορο. Αν μάθει μια γυναίκα δηλαδή να κάνει αυτό, νομίζω. Έχει λύσει ένα μεγάλο έχει πρόβλημα. Ένα πολύ μεγάλο γιατί πρόβλημα. Εντάξει, το κάνεις και γρήγορα εσύ βέβαια. Το κάνω γρήγορα γιατί είμαστε στον αέρα. Έχεις αλλά... δίκιο, ναι. Αλλά και να δουν ότι αν μαδιάζεται μια κοπέλα και θέλει να το κάνει, μπορεί και με πολύ γρήγορη κίνηση να το κάνει. Έτσι. Πάνω. Και να σας πω και κάτι, μπορείτε να ξεκινήσετε πολύ απλά το πρωί από το σπίτι σας με ένα χαλαρό μακιγιάζ και να έχετε τα καλλιτικά. Πάντα τα έχουμε μαζί τα καλλιτικά μας. Διότι άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί, να μας καλέσουν ξαφνικά σε ένα δείπνο, σε μία έξοδο και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες και όμορφες. Θέλω να σου πω τώρα ότι αφού τελείωσα αυτό που ήθελα να δείξω, κλείσε λίγο το ματάκι σου και αν θέλουμε να κάνουμε ένα κοντινό εδώ στο μάτι της Ανούλας να δούμε, της Άννας, μπορούμε με μία... μπράβο, αφού τελείωσε και έσβησε το μολύβι το οποίο έχω βάλει, μπορούμε με μία
πορτοκαλί κοραλίσκια, η οποία δεν κρατάρεται πάρα πολύ με το καφέ. Δένει πολύ σαν χρώμα. Ναι. Δεν είναι κάτι. Πολύ, κάνω φοβερή δουλειά. Καλά, δεν το πιστεύω πραγματικά. Ναι. Τα έχω χάσει κι εγώ. Χριστίνα μου, αν με ξαναπάρει να σε φτιάξω, θα σου πω κάνε τα μόνη σου. Έχω απορία μετά, την οποία θα μόλι τελειώσει, θα σου πω. Λοιπόν, με την κοραλίσκια αυτή, επειδή δεν κρατάρει πάρα πολύ το καφέ, πάνω από το καφέ δεν κρατάρουμε λίγο να μην κάνει πάλι απότομο. Καταλαβαίνετε. Ναι, όσο τελειώνει, θα σου δείξω ότι η άλλη μεριά πάει αντίθετα. Α, οκ, εντάξει. Θα ρωτήσω και κάτι άλλο μετά. Ναι, και πάει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία για το καραλί. Βλέπεις πώς δείχνει η Χριστίνα. Ναι. Δηλαδή σβήνεις, σιγά σιγά γίνεσαι εδώ. Υπέροχα απ' την άλλη. Ωραία. Ναι, το ίδιο κάνουμε και στο άλλο μάτι. Αλλά πανέμορφη, ναι. Αφήστε το μακιγιάζ. Ευχαριστώ. Μπράβο. Το ίδιο κάνουμε και στο άλλο μάτι. Δεν κρατάρουμε το καφέ αυτό εδώ. Και τώρα θέλω να πω ένα μυστικό το οποίο θα μαγέψει, νομίζω, τι τηλεθεάτριέ σου, Χριστίνα. Ναι. Και θα του αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε λοιπόν όλο αυτό εδώ το οποίο κάναμε, έχουμε δει ότι το καπάκι της Άννας το έχω αφήσει λίγο από εδώ και πέρα, άχρωμα. Αυτό πρέπει να το φέρνεις πίσω. Ναι, δηλαδή. Έχεις εκτοξευτεί, έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Ωραία, τέλεια. Αλλά αυτή εδώ η μεριά, να το δείξω λίγο και στον κόσμο. Ωραία. Και εσύ συνεχίζεις. Τι, να πάνε να βάψω? Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν θα φτάσουμε στο σημείο. Θέλω να σου πω ότι τη μισή μεριά, τη μισή μεριά την κάνουμε, την μισή μεριά την κάνουμε προς τα πίσω, είπαμε. Ναι. Τώρα, αυτή η μεριά, η αριστερή μεριά, για να έχει την ίδια κίνηση και το κύμα όπως η άλλη, άμα το κάνουμε έτσι, θα μας έρθουν όλα μπροστά. Άρα δεν θέλουμε. Κάνουμε το ίδιο πράγμα, παίρνουμε μία τούφα από μπροστά και την τυλίγουμε προς ανάποδα, τα πίσω. Πολύ ωραία. Κατάλαβες. Μου είναι και πιο εύκολο εμένα αυτό. Μπράβο. Το μισό. Ναι, όλη αυτή η μεριά πάντα είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, αλλά μετά ξέρεις, μόλις τελειώσεις, θέλω να σου δείξω κάτι πάνω στα μαλλιά μου. Ωραία. Λοιπόν, άρα αυτή τη μεριά, Χριστίνακη μου, θα την κάνεις. Μάλιστα, μάλιστα. Πηγαίνετε, πηγαίνετε να τελειώσετε. Πηγαίνετε. Λοιπόν, εγώ τώρα είχα μείνει να δείξω κάτι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό το μυστικό που μας είπες. Το μυστικό στις τηλεθεάτριες. Για πες το. Οι οποίες νομίζω θα εντυπωσιαστούν, αν βρω το πινελάκι μου. Χωρίς πινελάκι δεν γίνεται το μυστικό. Ναι, η Ανούλα. Ανούλα, πού το έβαλες το πινελάκι, δεν ξέρω την αλήθεια. Τέλος πάντων, θα πάρω ένα άλλο πινελάκι και θα δείξω ότι. Κλείς το ματάκι σου. Θα δείξω ότι. Α, μπορώ να το κάνω και με το χέρι μου. Λοιπόν, θα πάρουμε μία σκιά. Κατά προτίμηση δικιά μου να πλησιάζει τα χρώματα, τα γίνα τα οποία έχω βάλει, αλλά σαφώς να είναι πιο λαμπερή και να έχει και λίγο μέσα glitter ή λίγο shine, να είναι λίγο γυαλιστερή. Και στο άδειο το καπάκι εδώ πέρα που δεν έχω βάλει κανένα χρώμα, μπορώ να της βάλω μία σκιά μπροντζέ, όπου αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό νομίζω, και αλλάζει όλο το μάτι, το βλέπουμε. Ναι. Άρα έχει γίνει αυτό και το. Και τώρα πολύ γίνεται ωραίο. Και πιο βραδινό, έτσι, σιγά-σιγά. Ναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε στο light και σιγά-σιγά. Είναι που σας είπα, είσαστε στη δουλειά το πρωί και ξαφνικά δεχτήκατε αυτό το τηλεφώνημα, περιμένατε πώς και πώς, για να βγείτε να καταπλήξετε τα πλήθη το βράδυ. Το ίδιο κάνουμε και στο άλλο ματάκι, κλείσε Άννα μου. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Βάζουμε αυτή την μπρονζέ, την καταπληκτική σκιά που την αγαπώ. Και δείχνει το μάτι ακόμα πιο λαμπερό, ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και δεν. Δεν είναι και κάτι το πολύ τραβηγμένο. Μπορώ να μάθω τι κάνετε στα χαρτιά μου? Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα. Αφού μου αρέσει να το σπειράζω. Τώρα ήρθε η ώρα για την αγαπημένη μάσκαρα. Πρέπει όπου να τελειώσουμε. Αγαπάμε όλη τη μάσκαρα. Λοιπόν, κλείς το ματάκι σου. Λοιπόν, βάζουμε μάσκαρα στο ματάκι της Ανούλας. Η μάσκαρα, θα θέλω να πω, Χριστίνα, επειδή περισσότερες γυναίκες δεν το ξέρουν, χτενίζουν μόνο τις άκρες τους. Αυτό είναι λάθος. Η μάσκαρα μπαίνει πάντα από την. Μη σηκώσει το μάτι σου πολύ ψηλά. Η μάσκαρα μπαίνει πάντα από τη ρίζα, δηλαδή. Από τη ρίζα προς τα πάνω. Τοποθετούμε πολύ καλά τη μάσκαρα στη ρίζα. Πες μου κάτι. Ναι. Εμείς θεωρητικά έχουμε τελειώσει, έχουμε μισό δευτερόλεπτο ακόμα. Έχουμε φτιάξει μια όμορφη Άννα. Δεν έχουμε βάλει ρούζ. Δεν έχουμε βάλει ρούζ. Να βάλω λίγο ρούζ. Όσο βάζεις εσύ ρούζ, θέλω να πεις το εξής. Αυτό το έκανα στην Άννα και είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά, αλλά τι το έκανα εγώ. Εγώ που είμαι μόνη μου στο σπίτι, κάνω κατά τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, τώρα θα φρικάρει σου η Μαριέτα. Περίμενε τι να γίνει εδώ, θα μπει μέσα. Θα εισβάλλει στο πλατό. Όχι. Θα σου πω εγώ. Τελειώνω, ναι. Βάλουμε και λίγο ρούζ στην Άννα, την οποία μόλις τη λέρωσα. Και θα ήθελα να σου δείξω ότι αυτό το καταπληκτικό που έκανες το ψαλίδι στην Άννα. Ναι. Μην κάψεις τα μαλάκια σου. Άστο. Θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, έλα εδώ. Αν θες να το κάνεις. Δεν θέλω να μου το κάνεις, να μου δείξεις. Θέλω. Δείξω. Γιατί οι κυρίες που είναι στο σπίτι δεν ξέρουν να το κάνουν τώρα. Μισό λεπτό, πρέ Χριστίνα, μην μπερδέψει. Αυτό και θα. Έλα εσύ από εδώ, εσύ από εκεί. Έλα. Ας το ψαλιδάκι. Δεν μπορείς. Θα πάρεις το ψαλίδι με αυτό σου το χέρι. Ναι, με αυτό, το δεξί. Θα πάρεις μία τουφίτσα από εδώ. Ωραία.
Παίρνω μία του φίτσα. Και ο Θεός βοηθός. Παίρνω μία του φίτσα, την πήρα. Μπράβο. Όχι, λάθος. Όχι. Μπροστά καείς. Αχ, δεν μπορώ. Με έχεις μπερδέψει αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Είδες τελικά θα καείς. Άστο, άστο. Θα το κάνω μετά, θα το μάθω. Να δείξω μαλάκι που έκανες. Δες εδώ την ανούλα, θα τις βάλω πολύ ωραία. Τέλειο είναι. Το χτενίζουμε, το ανοίγουμε. Το χτενίζουμε πάρα πολύ καλά. Και γίνεται αυτό το κύμα που θέλουν όλες οι τηλεθεάτρες. Ωραία, άκουσα να δούμε. Μέχρι να χτενίσουμε και να βάλουμε το ρούς, πάμε να Cirque du Soleil, παρακαλώ, που είναι υπέροχα. Ναι, να πάμε. Για να δω την πρόοδο του μοντέλου και του Κωνσταντίνου. Ναι, ολοκληρώσαμε την ομορφιά μας. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνω και ένα τελευταίο τρίκ για μερικά δευτερόλεπτα. Για μερικά, να δείξω στα κορίτσια που με ρωτάνε συνέχεια πάλι και γι' αυτό. Για τις κλασικές λαμπάδες. Ναι, με τις λαμπάδες, πες τις λαμπάδες γιατί και εγώ είμαστε. Για τις γυαλάδες. Λαμπάδες, γυαλάδες, το ίδιο είναι. Λοιπόν. Ωραία, βάλαμε αυτό που είναι λίγο γυαλιστερό και κάνουμε μια πολύ ωραία λαμπάδα πάνω στο γόνατο. Τρία παιδιά, πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τι ωραία.